Είναι η εκπομπή της Κοπής Ζωής, κάθε πέμπτη πρωί στις 12 περίπου η ώρα στη συχνότητα του ηχο FM. Φίλες και φίλοι, κακός χαμός πάλι, πραγματικά συμβαίνουν τόσα πολλά σε όλους τους τομείς της ζωής μας που μας βγάζουν από τον προγραμματισμό, αλλά θέλουμε να σχολιάσουμε στην εκπομπή, άλλα καταλήγουμε να σχολιάζουμε και ούτω καθεξής. Έχουμε πάλι πάρα πολλά ζητήματα με την πανδημία πρωτίστως και όλα αυτά που βιώνουμε εξαιτίας της, τοπικά ζητήματα, γενικότερα αυτά που συμβαίνουν στον τόπο μας. Έχουμε αυτές τις μέρες, την Κυριακή νομίζω, τη συναυλία στη Θρυπτή, στα Όρη που λέμε εμείς, για τις ανεμογεννήτριες, και είναι καιρό τώρα που θέλω να ασχοληθώ με αυτό το θέμα της ενέργειας. Έχουν αρχίσει να έρχονται και οι λογαριασμοί με τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Δεσμεύομαι ότι θα το κάνω την ερχόμενη εβδομάδα, την ερχόμενη Πέμπτη, στην εκπομπή της Δίκοπης Ζωής, όποια και αν είναι η επικαιρότητα, η θεματολογία θα είναι όλη αυτή η φούσκα, γιατί πρόκειται περί φούσκας, με όλο αυτό που συμβαίνει για την ενέργεια. Με όλο αυτό το παραμύθι που μας έχουν βάλει πάλι, σε ένα καινούριο παραμύθι που μας έχουν βάλει να κολυμπάμε, για το χρηματιστήριο ρήπων, για το πώς το έχουν στήσει, για το χρηματιστήριο ρήπων στο οποίο μετέχουμε, τον καθορισμό των τιμών της μεγαβατόρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την απολιγνητοποίηση που κάνουμε στην Ελλάδα και όλα αυτά φυσικά στο όνομα της σωτηρίας του πλανήτη. Η σωτηρία της τσέπης μας και της ζωής μας δεν απασχολεί κανέναν. Βουλιάζουμε στην κυριολεξία ο ένας μετά τον άλλο στην ενεργειακή φτώχεια. Το έχουμε πει ότι όταν καταναλώνεις πάνω από το 1 δέκατο των εισοδημάτων σου μηνιαία για την ενέργεια, είσαι ενεργειακά φτωχός. Η συντριπτική πλειοψηφία όλων μας είμαστε ενεργειακά φτωχοί. Είναι πάρα πολλά αυτά που δαπανάμε για την ενέργεια. Αυτές τις μέρες έχει αξίζει τον κόπο. Αυτές τις μέρες γίνεται η συζήτηση για τον προϋπολογισμό στη Βουλή. Αξίζει τον κόπο να αφήσετε μερικές ώρες τα κανάλια και τις εκπομπές που βλέπετε και να γυρίσετε στο κανάλι της Βουλής, να δείτε τα μαργαριτάρια που εξτομίζονται εκεί μέσα και το τι μας περιμένει. Συζητιούνται και όλα αυτά τα ζητήματα της ενέργειας. Είμαστε η χώρα με την ακριβότερη ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο όνομα του πλανήτη φυσικά, για τη σωτηρία του πλανήτη γίνονται όλα αυτά, όχι για κανέναν άλλο λόγο από ότι θέλουν να μας κάνουν να πιστέψουμε. Πληρώνουμε την πιο ακριβή ενέργεια στην Ευρώπη, την πιο ακριβή βενζίνη στην Ευρώπη, τα πιο ακριβά καύσιμα. Κανείς δεν ασχολείται. Είναι ψίχουλα αυτά που λέει πως θα δώσει η κυβέρνηση. Έχουν κάνει μονίμως, θα δείτε αν ακούσετε τη συζήτηση στη Βουλή, έχουν κάνει μονίμως καραμέλα την βοήθεια και την ενίσχυση στα ευάλωτα νοικοκυριά και στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Και δεν έχουν, μάλλον το έχουν συνειδητοποιήσει, αλλά σκοπίμως τέτοιο, όλοι ευάλωτοι είμαστε. Έχουμε σε μια κατηγορία ανήκουμε πλέον όλοι. Στους ευάλωτους συμπολίτες. Δεν αντέχουμε άλλο. Δεν αντέχουμε. Και έρχεται, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Στο ξεκίνημά του είναι, δεν έχει φανεί ακόμα όλο αυτό το κύμα της ακρίβειας και των ανατιμήσεων που θα συμπαρασύρουν η αύξηση της ενέργειας των καυσίμων και όλα αυτά. Στην επόμενη εκπομπή λοιπόν θα έχουμε όλο αυτό το κόλπο γκρόσο, να το πούμε έτσι, την μπίζνα που έχει στηθεί με την ηλεκτρική ενέργεια και με τα καύσιμα, τα ορυκτά και τα μη ορυκτά. Πρόκειται στην κυριολεξία για μια φούσκα. Πληρώνουμε μια φούσκα του πολιτικού συστήματος στο οποίο ζούμε. Όσοι μπορούν λοιπόν και δεν έχουν πείσει, δεν είναι καθόλου πιστικοί, μιλάμε για πράσινη ενέργεια και για ΑΠΕ, δεν είναι καθόλου πιστικοί ότι είναι οικονομικότερη και συμφέρει περισσότερο. Δηλαδή αν ήταν και πραγματικότητα αυτό, άντε να πεις πάει στο διάολο να γεμίσουμε και τα βουνά μας και τα λαγκάδια και τα χωράφια μας με καθρέφτες και με ανεμογεννήτριες. Μα δεν ισχύει ούτε αυτό. Ψέμα είναι και αυτό, φούσκα είναι και αυτό. Πληρώνουμε
ακριβότερα την ενέργεια με τα αεολικά πάρκα και με τα φωτοβολταϊκά και όλα αυτά. Δείτε τους λογαριασμούς που έρχονται, εκτός από τη ρήτρα αναπροσαρμογής που είναι το καινούριο κόλπο που εφαρμόζουν, είχαμε, τα είχαμε μέχρι τώρα. Εμείς τα πληρώνουμε από την τσέπη μας και αυτά. Το τέλος ΑΠΕ, το τέλος μείωσης εκπομπής αέριων ρήπων, έτσι όπως το ονομάζουν και τα λοιπά. Τέλος πάντων, θα τα πούμε αναλυτικά αυτά στην επόμενη εκπομπή. Όσοι μπορούν να συμμετέχουν στη συναυλία και σε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας για τη θρυπτή, αλλά και για συνολικότερα, γιατί πριν λίγους μήνες είχαμε στην Επισκοπή, τώρα έρχεται η θρυπτή και ποιος ξέρει και πού αλλού το Καβούσι, η Βασιλική, και ποιος ξέρει πού αλλού θα γεμίσουμε καθρέφτες και αεολικά πάρκα και θα ξεπαραδιαζόμαστε κιόλας. Αυτό είναι το τέλος. Και θα καταστρέψουμε τους τόπους μας, το φυσικό περιβάλλον μας, την καθημερινότητά μας και δεν θα έχουμε και κανένα άφελος από όλα αυτά σε τελική ανάλυση. Εκτός από κάποιους ιδιώτες οι οποίοι θα τρίβουν τα χέρια τους και το πολιτικό σύστημα που θα έχει κάνει τη δουλειά του, θα μας έχει στοχοποιήσει ακόμα περισσότερο. Αυτό είναι το σχέδιο εν ολίγης. Θα τα πούμε αναλυτικά την επόμενη Πέμπτη. Πάμε λίγο στα της πανδημίας. Παρακολουθώ, είμαι από αυτούς που παρακολουθούν την εξέλιξη της πανδημίας 2 χρόνια τώρα. Περιμένω κάθε απόγευμα να ακούσω τα πολεμικά ανακοινοθέντα. Στην κυριολεξία έτσι έχει καταντήσει. Είναι διαπίστωση πλέον ότι η κοινή διαπίστωση αφισβητείται από όλο και λιγότερους, ότι η όποια διαχείριση της πανδημίας γίνεται είναι επικοινωνιακή. Πραγματική διαχείριση της πανδημίας δεν γίνεται. Έχουμε την αίσθηση σαν να έχουμε αυτόματο πιλότο, σαν να γίνονται τα πράγματα από μόνα τους, ότι κανείς δεν παρεβαίνει, κανείς δεν προσπαθεί σε καμία κατεύθυνση. Αυτή είναι η αίσθηση που δημιουργείται. Χθες λοιπόν ανακοινώθηκαν 4.800 κρούσματα. Θα πούμε κάποια νούμερα, έχει το νόημά του, πρέπει να ακουστούν για να σχολιάσουμε πάνω σε αυτά. 4.800 κρούσματα, υπήρξαν και χειρότερες ημέρες, δεν ήταν από τις χειρότερες ημέρες. Οι θανάτοι 77 χθες, 77 συμπολίτες μας χάσαν τη μάχη με τον κορονοϊό, 77 οικογένειες έχουν πένθος σήμερα γιατί χάσανε τους δικούς τους ανθρώπους. Αυτό μας αφήνει ασυγκίνητους. Έχουμε εθιστεί πλέον. Και αυτό είναι το σημαντικό και το έχω πει πολλές φορές σε αυτήν την εκπομπή και το εκπληκτικό, γιατί με εκπλήσει, αλλά και με θυμώνει παράλληλα. Έχουμε εθιστεί στο θάνατο. Οι συνολικοί συμπολίτες μας που έχουν χάσει από την αρχή της πανδημίας στη μάχη με τον κορονοϊό, διαφόρων ηλικιών, οι περισσότεροι λένε είναι μεγάλη σε ηλικία με υποκείμενα νοσήματα κτλ. Είναι 19.553. Μία ιεράπετρα, ένας δήμος ιεράπετρας έχει εξοντωθεί από τον κορονοϊό. Και ο εθισμός μας ποιος είναι, ότι με προβληματίζει πραγματικά. Δηλαδή αν έβγαινε αύριο η κυβέρνηση, η επιτροπή, το ΕΟΔΗ και έλεγε ότι πεθάναν 29 ή 39 χιλιάδες συμπολίτες μας, θα άλλαζε κάτι στην καθημερινότητά μας? Θα άλλαζε κάτι στη συμπεριφορά μας? Πολύ φοβάμαι πως όχι. Πλέον έχουμε, είναι νούμερα. Αδιαφορούμε. Δεν κάνουμε τη σκέψη ότι πίσω από αυτά τα νούμερα κρύβονται ανθρώποι. Κρύβονται οικογένειες που ζουν δράματα και αλλάζουν βία οι καθημερινότητές τους και οι πραγματικότητές τους. Ότι είναι απώλειες ανθρώπων, συνανθρώπων μας. Γιατί γίνεται κακή διαχείριση. Έχουν καταφέρει το πολιτικό σύστημα και έχει περάσει από τον τρόπο διαχείρισης και επικοινωνίας της πανδημίας, έχει περάσει σε όλους μας αυτήν την αναισθησία, να το πω έτσι. Μας έχουν εθίσει στο θάνατο. Οι διασωληνωμένοι είναι 683 και χθες ήταν 710 πριν από λίγες ημέρες. Και εκεί είναι, αποδεικνύεται το πόσο κακή είναι η ενημέρωση και η πληροφόρηση, η επίσημη που υπάρχει, και πώς αυτή η κακή ενημέρωση και η κακή πληροφόρηση που έχουμε τροφοδοτεί τον όποιο ανορθολογισμό σε ό,τι ακολουθεί στη διαχείριση της πανδημίας αλλά και στο εμβολιαστικό πρόγραμμα. 683 διασωληνωμένοι.
Και λέει επίσημα τώρα ο ΕΟΔΗ σε αυτά που ανακοινώνει στο δελτίο τύπου κάθε απόγευμα. Από αυτούς λέει 533 ήταν ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι. Ποσοστό λέει 81%. Και 130 πλήρως εμβολιασμένοι, το 19%. Είναι πολύ ψηλό το ποσοστό. Τι σημαίνει το 19-20% πλήρως εμβολιασμένοι να είναι διασωληνωμένοι? Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Γιατί δεν το εξηγούν στον κόσμο? Γιατί ενισχύουν με όλη αυτή τη μη πληροφόρηση και τη μη ενημέρωση που έχουμε, ενισχύουν τον ανορθολογισμό? Αυτό είναι το κυριότερο επιχείρημα των αντιεμβολιαστών. Και σου λένε εμβολιαστώ, δεν εμβολιαστώ, θα νοσήσω. Θα πάω και στην εντατική, θα τέτοιο. Τι σημαίνει 130 πλήρως εμβολιασμένοι? Γιατί δεν το κάνουν, το επεξηγούν περισσότερο? Αυτό μπορεί να σημαίνει πολλά. Το 20% πλήρως εμβολιασμένοι να είναι διασωληνωμένοι. Για ποιο λόγο? Γιατί ήταν πολλοί μήνες που περάσαν από τον εμβολιασμό τους? Γιατί δεν ήταν στο 5% των εμβολίων που δεν έχουν αποτελεσματικότητα? Γιατί είχαν τέτοια υποκείμενα νοσήματα που κάνα δεν κάνα το εμβόλιο? Κάτι πρέπει να πούνε. Δεν μπορεί να περνάνε έτσι τα νούμερα, χωρίς καμία ενημέρωση, χωρίς καμία ανάλυση, χωρίς καμία εξήγηση. Και ένα άλλο νούμερο, το οποίο είναι από τα νούμερα, από τους αριθμούς που ανεβαίνει με τον πιο αργό ρυθμό από την αρχή της πανδημίας. 3.632 λέει συμπολίτες μας εξήλθαν από τις ΜΕΘ από την αρχή της πανδημίας. Μόνο 3.600. Έχουν πεθάνει 19.500 και 3.600 βγήκανε θεραπευμένοι από τις ΜΕΘ. Και εδώ φαίνεται η ασχετοσύνη, να το πω έτσι, που προκλητικά, με προκλητικό τρόπο διατυπώνανε αυτά που διατυπώνανε κάποια πρωτοκλασσάτα στελέχη της κυβέρνησης. Ο Γεραπετρίτης που έλεγε ότι τι να τις κάνουμε τις κλίνες ΜΕΘ, και 3.500 έλεγε να έχουμε και 5.000 κλίνες ΜΕΘ έλεγε να έχουμε, οι μισοί θα πεθαίνανε. Δηλαδή αν είχαμε τις διπλάσιες ΜΕΘ και σωζόντουσαν 7.000 άνθρωποι, ήταν αμεληταίο? Δεν είναι νούμερα, δεν είναι μόνο στατιστική. Είναι άνθρωποι, είναι συμπολίτες μας όλοι αυτοί. Μπορεί να είμαστε εμείς οι ίδιοι. Μην κοιτάζετε που τα πάμε καλά στο Λασίθι και μας κάνει ψυχολογικά να είμαστε καλύτερα. Δεν ξέρουμε αν μεθαύριο θα χτυπήσει και τη δική μας πόρτα αυτή η πανδημία και οι επιπτώσεις της. 683 λέει χθες οι διασωληνωμένοι. Πόσοι από αυτούς ήταν εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας? Γιατί δεν μας το λένε? Γιατί μας το κρύβουνε? Βγήκε και δήλωσε, στη συζήτηση ήταν για τον προϋπολογισμό, βγήκε και δήλωσε ο Πρωθυπουργός μας ότι δεν έχουμε στοιχεία. Άλλο τραγικό, άλλη τραγική δήλωση, ότι δεν έχουμε στοιχεία ότι οι διασωληνωμένοι εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας έχει μεγαλύτερη θνητότητα. Και βγήκαν επιστήμονες και στην κυριολεξία επώνυμα και είπαν ότι αυτή η δήλωση είναι για τα πανηγύρια. Για τα πανηγύρια στην κυριολεξία. Βγαίνουν άλλα στελέχη της κυβέρνησης ο Σκέρτσος και λέει δεν έχουμε την πολυτέλεια να δημιουργήσουμε πολλές. Μα 2 χρόνια πανδημίας έχουμε. Να δημιουργήσουμε λέει πολλές ΜΕΘ. Δεν είναι 2 μήνες. 2 χρόνια. Άντε τον πρώτο καιρό δεν ξέραμε. Μας ευνηδίασε όλο αυτό που συνέβη. Μας έπιασε απροετοίμαστους, δεν προλαβαίναμε. 2 χρόνια έχουν περάσει. Και ποιος ξέρει πόσα ακόμα έχουμε μπροστά μας. Με τις μεταλλάξεις και με την Δέλτα, την Όμικρον, ποια θα έρθει μετά και τι θα συμβεί. Και ποιος μας προεξοφλεί ότι ο κορονοϊός θα ήταν ο τελευταίος ιός που θα απασχολήσει την ανθρωπότητα? Δεν το ξέρουμε αυτό. Ποια ήταν η ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας? Καμία, μηδενική. Βρήκαν ευκαιρία, αυτή είναι η στρατηγική του πολιτικού συστήματος. Καπιταλισμό έχουμε, νόμους αγοράς θέλουν να εφαρμόσουν. Βρήκαν ευκαιρία με την πανδημία, μια ώρα αρχίτερα, να διαλύσουν το δημόσιο σύστημα υγείας. Να το διαλύσουν, στην κυριολεξία, υποδιάλυση είναι. Θέλετε σε εθνικό, θέλετε σε τοπικό, όπως και να το εξετάσουμε. Και όλα τα άλλα που ακούγονται τριγύρω. Για VIP ΜΕΘ ακούγονται τελευταία, ότι από τη μία δεν φτάνουν οι ΜΕΘ και διασωληνώνουμε ασθενείς στους διαδρόμους ή σε
απλά κρεβάτια εκτός τέλος πάντων μονάδων εντατικής θεραπείας. Απ' την άλλη όμως έχουμε για κάποιους επώνυμους μόλις τη χρειαστούν. Και ακουστήκαν για τον Μητροπολίτη, για τον Τράγκα και δεν ξέρω ποιος άλλος. Αλλά και αυτό να μην υπήρχε, αυτή τη στιγμή έχουμε VIP αντιμετώπιση για όσους έχουν χρήματα. Ξεκάθαρα. Ο ιδιωτικός τομέας στην υγεία κάνει, τρίβει τα χέρια του. Χρυσές δουλειές κάνει. Αλίμονός ο αν αρρωστήσεις αυτή την περίοδο και είναι κάτι εκτός από κορονοϊό. Οτιδήποτε άλλο εκτός από κορονοϊό. Τα νοσοκομεία όλα έχουν μετατραπεί σε νοσοκομεία μιας νόσου. Ασχολούνται με τον κορονοϊό. Χειρουργία έχουν ανασταλεί ή τελείως ή μερικώς ή κατά 80% σε κάποια νοσοκομεία, ολοκληρωτικά σε κάποια άλλα. Και όποιοι έχουν πρόβλημα τι κάνουν? Αν έχουν χρήματα πηγαίνουν στις ιδιωτικές κλινικές και αν δεν έχουν κάθονται και περιμένουν το κακό το ριζικό τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και έχουμε αυτές τις μπαρούφες που ακούγαμε με τα εμβόλια, κάποια στιγμή στην πορεία της πανδημίας προέκυψαν ότι θα πάρουμε πίσω τις ζωές μας. Πού είναι οι ζωές μας? Τι μπαρούφα ήταν αυτή? Το πρόγραμμα Ελευθερία. Πώς εξελίσσεται το εμβολιαστικό πρόγραμμα? Ούτε εκεί έχουμε ενημέρωση. Στα τυφλά πηγαίνουμε. Και αν δεν υπήρχε αντιεμβολιαστικό κίνημα, που δεν ξέρω και αν υπάρχει σε τελική ανάλυση, και αν δεν υπήρχε, η κυβέρνηση θα το είχε εφήβρει. Αφού είναι βούτυρο στο ψωμί της, της δίνει το άλοθη για όλους τους άστοχους και αποτυχημένους χειρισμούς που κάνει. Να ποιοι φταίνε? Οι αντιεμβολιαστές. Εμείς κάναμε τα πάντα, μα δεν είναι έτσι. Ούτε εκεί ξέρουμε πώς πηγαίνει. Στον ομόλαση θείου μας λένε ότι πηγαίνουμε καλά. Τι σημαίνει αυτό το καλά? Πείτε μας κάτι παραπάνω, να χαρούμε κι εμείς. Έχουμε πολλούς εργάτες γης στον ομόλαση θείου. Έχουν εμβολιαστεί? Το ξέρουμε? Ποια είναι η εικόνα? Ασχολείται κανείς από τους υπεύθυνους δήμους, περιφερειάρχες, τέτοια πράγματα που εμπλέκονται σε αυτές τις διαδικασίες, να έχει αυτή την πληροφορία, να τη μάθει και ο πολίτης τέλος πάντων, να νιώσει λίγο καλύτερα ή λίγο χειρότερα ή να κινητοποιηθεί? Έτσι αντιμετωπίζονται τα πράγματα σε μια οργανωμένη χώρα. Θέλουμε να είμαστε και Ευρώπη, λέμε. Ποια Ευρώπη? Ποια Βαλκάνια? Μας έχουν περάσει και οι βαλκανικές χώρες. Δεν θέλω να υποτιμήσω τις αφρικανικές και τις ασιατικές, αλλά εκεί οδεύουμε συνεχώς η οργάνωσή μας. Και ένα σκάνδαλο επίσης που περνάει στο ντούκου, γιατί επικοινωνιακά γίνονται όλοι οι χειρισμοί, είναι με τα μονοκλονικά αντισώματα. Μήνες το λέγανε οι επιστήμονες, φέρτε τα, σώζουν ζωές. Τα φέρανε στην Ελλάδα μεγάλη καθυστέρηση. Και τι φέρανε? Φέρανε 2.000 δόσεις. Και δημιουργείται, λέει, μια ειδική επιτροπή γιατρών που θα εξετάζει τα αιτήματα ανάλογα με τα υποκείμενα νοσήματα, το προφίλ του κάθε ασθενή, θα του χορηγήσουν. Παιδιά, πεθαίνει ο άλλος. Κολλάει κορονοϊό. Πρέπει να σωθεί, να μην μπει, να μην επιβαρύνει το σύστημα υγείας, να σωθεί ο ίδιος. Τι επιτροπές και κουραφέξαλα μου λέτε? Αφήστε τις λίστες πέτσα. Πάρτε μονοκλονικά αντισώματα. Προσλάβετε κανένα γιατρό επιπλέον. Μισή πρόσληψη δεν έχουν κάνει. Άρνηση. Πεισματική άρνηση σε όλο αυτό που συμβαίνει. Μισή πρόσληψη δεν έχει γίνει. Ποια ήταν η ενίσχυση, να το δούμε και τοπικά, που έχουμε καθίσει στον καναπέ μας και έχουμε εφησυχάσει? Βγήκε, κινητοποιήθηκε κάποια στιγμή η Επιτροπή Αγώνα για το νοσοκομείο. Εμφανίστηκαν οι φίλοι του νοσοκομείου. Κάναν κάποιες κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι, για την τιμή των όπλων ήταν όλα. Ποια είναι η ενίσχυση του νοσοκομείου από την αρχή της πανδημίας, της Ιεράπετρας? Έχουμε το νέο ΕΣΥ που σχεδιάζει η κυβέρνηση. Θα αρχίσουν τις ενοποιήσεις και 1.200 πάλι να μας λένε τις χιλιομετρικές αποστάσεις και 1.200. Επιτέλους, ας κάνουμε σήμερα το απλό και το στοιχειώδες, να βγάλουμε συμπεράσματα, να κάτσουμε να τα σκεφτούμε, να τα επεξεργαστούμε όλα αυτά και να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Κάποιοι έχουν ευθύνες, κάποιοι φταίνε. Πρέπει να τις αποδώσουμε αυτές τις ευθύνες. Πρέπει να αλλάξει το μήνυμα που φεύγει από την Ιεράπετρα. Πρέπει να πάψουμε πια να είμαστε υπηρέτες, χειροκροτητές και αδιάφοροι απέναντι στο πολιτικό σύστημα και σε όσα μεθοδεύει για τις ζωές μας. Ερήμην μας, αδιαφορώντας, θεωρώντας μας απλά αριθμούς. Δεν είμαστε αριθμοί, είμαστε άνθρωποι και πρέπει να δώσουμε άλλο περιεχόμενο σε αυτή την έννοια. Θα συνεχίσουμε λίγο πολύ, θα σας εξηγήσω με το ίδιο θέμα, θα σας εξηγήσω μετά τη μικρή διακοπή που θα κάνουμε, μικρή διακοπή και επανερχόμαστε.